Πάμε να μιλήσουμε για χρήματα. Είπαμε καλή διάθεση Χριστούγεννα, αλλά δίδει χρημάτων άνδρες Κομωτινέοι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Κομωτινής, τον κύριο Νότι Χαραλαμπίδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά. Έχετε απευθύνει μία πρόσκληση στους συνδημότες μας, οι οποίοι είναι χρήστες της ΔΕΙΑΚ, του νερού και όχι μόνο, για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές, σωστά? Σωστά, ναι. Να δούμε λίγο πού ανέρχονται καταρχήν, σε ποιο ποσό ανέρχονται αυτές οι οφειλές, για να έχουμε και εμείς μία εικόνα. Όταν λέμε ότι χρωστάνε, πόσα χρωστάνε? Κοιτάξτε, οι οφειλές αυτές, το σύνολό τους είναι από ιδρύσεως ΔΕΙΑΚ. Έχει κάποιες οι οποίες είναι παλιές, οι οποίες και μάλλον θα πρέπει να γίνει και κάποιο είδους εκαθάριση, διότι αφορούν χρήστες, χρήσεις οι οποίες έχουν σταματήσει, χρήσεις οι οποίες δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Τα χρέη της προηγούμενου έτους, αυτά που πιστώθηκαν μόλις το προηγούμενο έτος, ήταν της τάξης των 300.000 ευρώ. Δηλαδή θα λέγαμε ότι από το τιμολογούμενο νερό ένα 4,5% είναι αυτό το οποίο δεν εισπράχθηκε από τα ταμεία. Οπότε καλέσαμε σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι την οικονομική επισφάλεια που μαστίζει πολλές κοινωνικές τάξεις της χώρας και πολλούς ανθρώπους, οπότε τους καλέσαμε όλους να ρυθμίσουν τις οφειλές πριν προβούμε σε κάποιες αναγκαστικούς τρόπους έσπραξης των χρημάτων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γύρω στις 700 ρυθμίσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ύψος των 600.000 ευρώ. Δηλαδή γύρω στις 600.000 ευρώ έχουν ρυθμιστεί. Πάρα πολύ καλά. Αυτό αφορά περισσότερο βέβαια τα προηγούμενα έτη, γιατί είπατε τα περσινά είναι στις 300.000 ευρώ και αφορούν το 4,5%. Αφορούν τα τελευταία, ναι, τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ανταπόκριση, είμαστε και εμείς ακριβώς τώρα. Βέβαια, επειδή είναι και οι μέρες γιορτινές, σκεφτόμαστε, επειδή λήγει η προθεσμία της 16 τη Δευτέρα, να δώσουμε μια μικρή παράταση ακόμα, διότι υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο. Οπότε προσανατολιζόμαστε ως διοίκηση προς αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι θεμητό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τις γιορτές οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις της κάθε οικογένειας, του κάθε νοικοκυριού είναι αυξημένες. Επίσης απουσιάζουν οι φοιτητές και πιστεύω ότι ένα μέρος των οφειλών αφορά και σε φοιτητές που ζουν στην πόλη μας σαν φιλοξενούμενοι. Σίγουρα αφορά και σε φοιτητές. Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα πάντως που το ξέρω από φίλες και φίλους που νοικιάζουν σπίτια, είτε στην Κομωτινή είτε σε άλλες πόλεις, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι σε περίπτωση που είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, το νερό ή όποιος άλλος λογαριασμός κοινής ωφέλειας και αποχωρήσει ο ενοικιαστής και έχει ένα πολύ υψηλό στην ουσία ποσό ως οφειλόμενο, είναι αυτός που τελικά ο ιδιοκτήτης δηλαδή που οφείλει να το καταβάλει. Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις ο ενοικιαστής, ο μισθωτής παίρνει, θα λέγαμε, στο όνομά του το νερό που καταναλώνει, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που το κρατάει τελικά στο όνομά του ιδιοκτήτης. Άρα εκεί πέρα φαντάζομαι ότι όταν αποχωρήσει, διακριτικά θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, είναι αυτός που οφείλει να το πληρώσει, δηλαδή ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο ιδιοκτήτης, τον ιδιοκτήτη βαρύνει, γι' αυτό θα πρέπει να έχουν το νου τους όλοι οι ιδιοκτήτες όταν προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου τους σε κάποιον φοιτητή, να γίνεται, να περιγράφεται και μέσα στο συμφωνητικό, αλλά να προσέρχονται στη ΔΕΙΑΚ εδώ στα γραφεία και να γίνεται η μεταφορά του ονόματος του λογαριασμού στον ενοικιαστή, στον φοιτητή. Βέβαια, όταν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να αποδειχθεί ότι πράγματι νοικιαζόταν το ακίνητο και έχουν και μισθωτήρια, είναι δηλωμένο στο Ε2 και τα λοιπά, εκεί μπορούμε να τα δει η υπηρεσία κάποιες φορές και να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα, έστω εμείς, καλώντας και τον εκμισθωτή. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πάντως, κύριε Χαραλαμπίδη, δείχνετε καλές προθέσεις σε σχέση με τις ρυθμίσεις και το να επιλύσετε τα ζητήματα που ανακύπτουν σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις οφειλές. Κοιτάξτε, το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν μπορούμε να το στερήσουμε σίγουρα από τον κόσμο. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε την περίοδο αυτή που περνούμε, ότι αντιμετωπίζει ο κόσμος πολλές δυσκολίες, όχι τόσο όσο παλιότερα χρόνια βέβαια. Έχουμε περάσει και τα πρώτα δύσκολα χρόνια του μνημονίου και αντιμετωπίζουμε με ευαισθησία, εν πάση περιπτώσει, το θέμα. Σωστά. Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν προχωράνε ομαλά
τα έργα που αφορούν στο φιλόδημο, αν έχουμε κάποιες εξελίξεις, κάτι καινούριο. Ναι, όχι, όχι. Είμαστε σε διαδικασία, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Όλα βαίνουν ομαλώς και περιμένουμε το νέο έτος να έχουμε εξελίξει. Ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και κάποια έργα τα οποία αφορούν κυρίως προβλήματα την καθημερινότητα του πολίτη και σε αυτά θα στοχεύσουμε το επόμενο δίμηνο. Αυτά που τα αντιλαμβάνονται, σπασίματα στους δρόμους ή κάποια κτλ. Τώρα τα έχουμε βάλει σε προτεραιότητα και νομίζω σε επόμενο διάστημα θα αντιμετωπιστούν επιτυχώς. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, φαντάζομαι, από την άνοιξη και μετά που θα έχουν προχωρήσει και κάποιες εργασίες. Σίγουρα. Ναι. Κύριε Χαραλαμπίδη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Λάβαμε ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια που αφορά για κάποιους πόρους της τάξης των 2.762.000 ευρώ, με απόφαση του Περιφερειάρχη, για να δοθούν για γενικά σχέδια ίδρυυσης και σχέδια ασφάλειας νερούς σε 16 δήμους. Πρέπει να μας προβληματίζει ότι δεν περιλαμβάνονται το Δήμος Κομοτηνής. Έχω ζητήσει, τώρα και εγώ το είδα και έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες να μιλήσω. Μίλησα και με τον πρώην πρόεδρο όσον αφορά αυτό. Δεν είναι κάτι, έχω ακριβή ενημέρωση σε λίγο, αλλά δεν είναι κάτι που μας αφορά, διότι όπως μου είπε, με ανέφερε και ο προηγούμενος πρόεδρος, ότι είχαμε κάτι αντίστοιχο, είχαμε υλοποιήσει εμείς παλιότερα κάτι που συνέβαινε. Θα έχω λεπτομερή ανάλυση σε λίγο. Άρα είχε προηγηθεί ενδεχομένως ο Δήμος Κομοτηνής. Ο πρόεδρος κάτι μου είχε πει, ναι. Αλλά θα σας λέω για να μην είμαι, θα δω ακριβώς περί τίνος πρόκειται, γιατί και εγώ τώρα μόλις το είδα. Θα ενημερωθώ και θα ενημερώσω έτσι εμπεριστατωμένα και τους δημοσιογράφους. Κύριε Χαραλαμπίδη, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο και μετά από εκεί και πέρα να μου πείτε εσείς αν υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια από την πλευρά σας στην ΔΕΙΑΚ. Το αν έχετε σκεφτεί καθόλου να υπάρξουν κάποιες εκτόσεις για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες σε σχέση με το νερό. Και παλιότερα είχαμε ζητήσει, υπήρχε μια συνεργασία από τότε που ήμουν αντιπρόεδρος, είχε ξεκινήσει, είχαμε μια συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία και κάποιες κοινωνικές ομάδες που αντιμετώπισαν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα κάνανε αιτήσεις μείωσης του τιμολογίου, έκπτωση νομίζω ήταν γύρω στο 50% του τιμολογίου του νερού. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια έρευνα από τη μεριά της κοινωνικής υπηρεσίας για τις πραγματικές την οικονομική κατάσταση και του κάθε καταναλωτή που ζητούσε αυτή τη μείωση. Και κατόπιν με μια έκθεση αυτής της κοινωνικής υπηρεσίας μπορούσε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε μείωση του τιμολογίου. Αυτό τώρα όπως αντιλαμβάνεστε δεν ξέρω αν είναι λίγο δύσκολο διότι δεν υπάρχει και υποδομή στην κοινωνική υπηρεσία να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο έργο. Το μελετάμε. Τις συνεργασίες δηλαδή εννοείται με τη ΔΟΗ και το τι επικρατεί για το καθημερινό. Η διαδικασία ήταν ως εξής. Κάνανε την αίτηση, την κάνανε σε εμάς, τη μεταβιβάζαμε στην κοινωνική υπηρεσία και μετά η κοινωνική λειτουργεί με μια μορφή σε αυτοψία και γενικά έρευνα των εγγράφων μπορούσαν να διαπιστώσουν εάν πράγματι η οικονομική κατάσταση ενός του ετούντα ήταν πραγματικά ισχυρή και δικαιούταν μια έκπτωση στο τιμολόγιο. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, θέλει χρόνο και είναι λίγο αρκετά δυσχερές. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με την κοινωνική υπηρεσία και μελετούμε και σαν Διοικητικό Συμβούλιο τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να ανακουφίσουμε αυτού του είδους τις κοινωνικές ομάδες. Είναι προς μελέτη, δηλαδή, για να καταλήξω. Για να έχουμε κάτι το οποίο είναι αποτελεσματικό και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και υποθέτω ότι πρέπει να... οι πολύτεκνοι δικαιούνται. Ναι, οι πολύτεκνοι, ναι. Είναι νομίζω η μόνη κοινωνική ομάδα που δικαιούται κάποιες έκπτωσεις από τη ΔΕΙΑΚ. Ωραία. Άρα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ενδεχομένως να το δούμε αν βρείτε μια φόρμουλα. Είμαστε στη μελέτη προς το παρόν, θα το δούμε εδώ με τις υπηρεσίες και με τους υπαλλήλους. Βλέπουμε, προσπαθούμε να βρούμε μια φόρμουλα. Φάση βέβαια επειδή δυσκολευόμαστε οικονομικά, κοιτάζουμε πιο πολύ να εισπράξουμε. Σωστά. Και είμαστε τώρα, θέλουμε να δούμε, αυτή τη στιγμή δουλεύουν και πυρετοδός η υπηρεσία και η γραμματεία, να δούμε τι θα γίνει με τις ρυθμίσεις, πόσο θα συνεχίσει ο κόσμος να ανταπεξέρχεται. Και αυτή είναι αυτή η φάση που μας απασχολεί και κατόπιν θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό. Ωραία. Από προσωπικό είστε επαρκής ως ΔΕΙΑΚ? Από προσωπικό αυτή τη στιγμή γενικά η ΔΕΙΑΚ είναι υποστελεχωμένη. Δηλαδή ενώ προβλέπονται ένας μεγάλος αριθμός από το οργανόγραμμά της σε υπαλλήλους, αυτή τη στιγμή δουλεύουν μόνο 60, ένα πολύ μικρό ποσοστό. Να σας πω τώρα, αφού ανοίξαμε αυτό το θέμα, έχει γίνει ήδη μια αίτηση στο Υπουργείο για την πρόσληψη 30 ατόμων μονίμου προσωπικού, η οποία έχει εγκριθεί. Στα επόμενα δηλαδή 2 χρόνια, ή μάλλον να μην βάλω χρονοδιάγραμμα,
θα μπορέσουν να απασχοληθούν γύρω στα 30 νέα άτομα και ηλικιακά. Οπότε αυτό θα είναι μια αρκετά ισχυρή ενίσχυση του προσωπικού. Τώρα, επειδή ακριβώς δεν έχουμε, είμαστε υποστελεχωμένοι, το αντιμετωπίζουμε το θέμα είτε με κάποιες δίμηνες συμβάσεις που κάνουμε, είτε με μια εργολαβία. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε και τα απεξερχόμαστε. Περιμένουμε σε πρώτη φάση πάντως, το βασικό είναι περιμένουμε την πρόσληψη αυτού του προσωπικού. Ευχόμαστε τα καλύτερα να προχωρήσουν οι διαδικασίες, γιατί το σίγουρο είναι ότι το μόνιμο προσωπικό είναι αυτό που μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα, ειδικά όταν μια επιχείρηση έχει περισσότερα έργα, αυξάνεται και ο πληθυσμός της περιοχής. Είναι πολύ λογικό να πρέπει να αυξηθεί και το προσωπικό. Γιατί δεν πήγαμε σε αυτό. Κύριε Χαραλαμπίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και να ευχηθώ να έχετε καλές. Πείτε μου. Να σας πω τώρα και για το αυτό που με ρωτήσατε. Α, έχουμε νεότερα, χαίρομαι. 2,7 εκατομμύρια, ναι, ουσιαστικά το έχουμε το ίδιο αυτό το πρόγραμμα. Το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα το έχουμε υποβάλει στον Φιλόδημο 2. Εξαιρετικά. Και το έχουμε υποβάλει με πρόταση για θυμόνιο τίτλο Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ίδρυψης και Σχέδιο Ασφάλειας Νερού. Εμείς ζητήσαμε συνολικού προϋπολογισμού 217.000 είναι περίπου και περιμένουμε. Περιμένουμε την ένταξή του και είμαστε και αισιόδοξοι. Έτσι, επομένως είναι ότι είχε προλάβει ο Δήμος Κομωτινής, ήταν πρωτοπόρος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν. Να είστε καλά και καλές γιορτές, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλή συνέχεια. Λαμπίδη, καλή συνέχεια.